θα το ξαναπούμε. Έβαλε ένα κομμάτι. Γιατί γέλας. Τι έγινε, τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε. Μη μου τα ανακατεύεις πιο πολύ. Παιδιά, χτες είχα ένα τύχημα, έβαλα. Μη μου τα ανακατεύεις, ρε, δεν έτσι, μπορώ να τα... Άστο, άστο, άστο. Έτσι, 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 μαντούρια. Φράν, μη μου τα ανακατεύεις, μετά θα μπορώ να τα ξεμπλέξω. Είναι που είναι μπλεγμένα. Καλημέρα. Τι έκανες. Έβαλε τα δάχτυλα στην πρίζα. Πήγα να μαγειρέψω και εκεί όπως μαγείρευα. Ναι. Και ήμουνα στο μπλέντερ, κάνω μία έτσι. Και αντί να βάλω την πρίζα. Αντί να βάλω το καλώδιο στην πρίζα, έβαλα το δάχτυλο στο καλώδιο. Στην πρίζα. Καλαδιάκι, πού είσαι! Και έγινε αυτό το αποτέλεσμα, καταλάβατε. Εντάξει, κοίτα κατά τα άλλα. Τι ωραίο μαλλί έχει σήμερα η Μαντό. Φουρέιρα! Είναι λίγο Φουρέιρα, δεν είναι. Φουρέιρα! Εντάξει, άμα δεν μπορούσα να το κάνω τώρα. Θα ήθελε Φουρέιρα να έχει το μαλλί σου, αγαπητέ. Ναι, 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 ναι. Ειδικά τώρα σε αυτή την κατάσταση που είναι τόσο υγιέστατο. Δεν είναι λίγο καμένο σήμερα. Για να πάει πακέτο με τον εγκέφαλό μου, γι' αυτό. Γι' αυτό. Τι λες εσύ από πάνω. Αργυρό, δεν φαντάζομαι να είπες τίποτα. Ποιος... Δεν φαντάζομαι να είπες κάτι. Το υπολογιστή δεν ανοίγει. Νόμιζα. As usual. Καλημέρα, είπαμε στα παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε, τι κάνετε, τι νέα. Όλα cool. Φαίνομαι σαν το Παντελή, ρε φίλε, χωρίς λαιμό. Τι θα πω. Καλημέρα, τι κάνετε, buenos días. Πού μπορεί να στείλουν μήνυμα τα παιδιά. Στο Twitter, at locareport.tv ή στο Facebook, στο official Facebook page του BatTV. Ο Άλεξ Αμπορό που δεν έχει μιλήσει ακόμα, κάτω από τη φωτογραφία του Λόκαρη. Άλεξ! Τι έγινε, καλέ, τι έπαθες, ξαλάφωσες. Καλημέρα. Τι είναι, ρε φιλαράκο. Αυτό το μπλουζάκι το έχω διπλώσει πολλές φορές. Ποιο? Αυτό που φοράς. Το μέσα ή το έξω. Εκεί που δούλευα. Το μέσα ή το έξω. Το μέσα. Όχι, το λευκό. Ναι. Με το flame, ναι. Μιάζε, ωραίο, ναι. Χάλια ήταν και ποιότητα, ωραία. Άλια. Μετά από ένα πλήσιμο, το έχεις χάσει. Ναι, ναι, ναι. Τι θα πω, μαντουρία. Έλα. Τι ώρα είναι. Με ξύνει και το μάλι. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Τι θες να κάνουμε. Πάμε σε δεν ανοίγει το υπολογιστή όπως πάντα. Παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή, αλλά πάμε εμείς σε μία ειδισούλα να σχολιάσουμε την επικαιρότητά μας στη σημερινή. Νέες απεργίες από τους φαρμακοποιούς. Την αναστολή της κινητοποίησης τους για τις ερχόμενες μέρες και τη συνέχιση της απεργίας την Παρασκευή 14 Μαρτίου και τη Δευτέρα 17 του μήνα αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αντιδρούν στην πρόθεση της Τρόικας για απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί αντιστέκονται στην εφαρμογή των μέτρων που θέλει να επιβάλλει μέσω της μελέτης του ΟΣΑ, η Τρόικα και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, με δεδομένη την κοινωνική ευαισθησία μας, δίνουμε την ευκαιρία σε όσους έχουν ανάγκη να προμηθευτούν τα φάρμακά τους και να μην δημιουργηθεί, λέει, οποιαδήποτε πρόβλημα στη φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού. Αναφέρουμε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Πάλι καλά ξανά! Μάλιστα. Έλα, άλλη απεργία. Πάμε! Party all the time! Συγχαρητήρια σε όλους! Τι έχουν να πούμε, πανηγύρι! Έχουν και αυτοί τα δίκια τους. Τις προάλλες είπες ότι δεν είχαν δίκιο. Όχι, δεν είπα ότι δεν έχουν δίκιο. Είπα ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να υποστηρίζει τα δικά της συμφέροντα. Εγώ να σου πω κάτι. Σήμερα... Γιατί να... Εγώ είμαι με το μέρος των ανθρώπων, ρε φίλε, που έχουν το περισσότερο πρόβλημα. Γιατί να κλείσει δηλαδή το φαρμακείο της γειτονιάς μου και να το πάρουν μεγάλες εταιρείες. Φυσικά και δεν συμφωνώ. Φυσικά αλλά και με πονάει. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι για αυτό που είπαμε ότι θα βάλουν και τα φάρμακα στο σούπερ μάρκετ. Ρε εσύ... Δίπλα από τα αναψευτικά θα τα βάλουν. Κοίταξε. Για να δοκιμάζει αυτό το μέντος με το αναψευτικό. Αν ήταν να τα βάλουν στα σούπερ μάρκετ και να μην πληγεί ο μικρός ο επιχειρηματίας ή ο μικρός ο εμποράκος, να τα βάζανε. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή πάνε να κλείσουν τόσα σπίτια και τόσους εργαζόμενους. Έχουν δίκιο. Δηλαδή είναι το ίδιο να έχεις 10-15 φαρμακεία. Εγώ είμαι με το φαρμακείο πάντα. Τι να πεις, τέλος πάντων, να σου πει. Άρα, να ξέρεις εσύ κάτι. Ότι το λόμπι, ξέρετε τι είναι το λόμπι. Το λόμπι. Ναι. Αυτό που. Ποιο, που θα μπει μέσα στα φαρμακεία, το όχι, τέτοιο. Το λόμπι είναι μεγάλες ομάδες που διαχειρίζουν τον κόσμο λίγο. Δεν είναι Ιλουμινάτι, αλλά μπορεί να το ναι. κάνει σύνδεση με τους Ιλουμινάτι. Είναι το φαρμακείο, είναι το. Τις φαρμακοειές. Ελάς, εμπρέσες φαρμακείο.
Αυτό. Είναι το Βατικάνο, είναι τους Ιλουμινάτι, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, καλά να πάθουν, όχι αυτοί που δουλεύουν στο φαρμακείο, οι εταιρείες με τα φαρμακεία. Γιατί έχουν μπρει λύσεις για πολλές αρρώστιες και δεν τις χρησιμοποιούν για να μην μεγαλώσει ο πληθυσμός στον κόσμο. Αυτή ήταν η λέξη, ρε φίλε. Φαρμακοβιομηχανή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι που θα συμφέρει όλους μας. Δηλαδή, να βρουν μια λύση, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Κάτι να γίνει, γιατί... πώς έγινε με τα κρεοπολία που τα πήγανε μέσα στα σούπερ μάρκετ και χάθηκαν τόση, ας πούμε, τόσα κρεοπολία έκλεισαν. Από τότε που πήγαν στα σούπερ μάρκετ μέσα, πόσοι άνθρωποι μείνανε χωρίς δουλειά. Πώς πάνε να κάνουν τώρα αυτό το πράγμα με τους φούρνους. Τι θα κάνουν στους φούρνους. Θέλουν να... Δεν άκουσες, θέλουν να τα βάλουν μέσα στα σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω κάτι, να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας βλέπει. Να προσέχετε το κρέας μοσχαρίσου που τρώτε. Γιατί έχουν βρεθεί δύο μικρές. Πώς είναι, αγελάδες. Μικρές. Ναι. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Δύο μικρές αγελάδες που έχουν πεθάνει από το τρελοκομείο τώρα εδώ στην Ελλάδα. Που τις έφεραν από Ολλανδία. Τι ξαναγύρισε, σπογγόδι σε κεφαλοπάθεια. Ναι, κάπως έτσι. Στην Ολλανδία ήρθανε. Όχι, ρε φίλε, είναι μια αρρώστια που έχουν οι αγελάδες. Α, γιατί νόμιζα ότι παίρνουν οι αγελάδες στο τρελοκομείο. Ρε, δεν θυμάσαι που είχαν πάθει τότε την αρρώστια με τη σπογγόδια κεφαλοπάθεια. Ναι, αυτό. Αυτό λέει. Αυτό είναι. Τι ξαναγύρισε. Τις λέμε βάκας λόγος. Η ασθένεια του Μπόμπι Σφουγγαράκι. Γιατί. Ξαναγύρισε, ρε παιδιά. Δεν είναι αγελάδα, είναι σφουγγαράκι. Ναι, αλλά είναι σπογγόδι. Αχ. Τι να πεις, τι να πεθάνουμε σήμερα, τι να πεθάνουμε αύριο. Αν είναι να πεθάνουμε από σπογγόδι εγκεφαλοπάθειας, πεθάνουμε. Α, πεθάνουμε, να πεθάνουμε τουλάχιστον με το στομάχι γεμάτο, Μα, να έτσι, πεθάνουμε ευτυχισμένοι μου, να φάμε. Κλάρο και εσύ! Εσύ σήμερα μην νευριάζεις πάρα πολύ μαζί μου. Όχι, δεν είμαι νευριάζει. Αν σε κάνω τσουν τσουν τσουν, γιατί θα πάρεις φωτιά με αυτό το μαλλί. Άσε με, γιατί είμαι από χτες έτσι, δεν μπορώ. Είμαι έτσι. Δεν έχεις κάνει μπάνιο. Όχι. Όχι, μπάνιο έκανα. Απλά τα μαλλιά μου δεν έλουσα γιατί ήταν σε. Κοίτα ρε φίλε, είναι σαν το λεοντάρι του Metro Golden Mayer. Ποιο λεοντάρι, σαν το τέρας του Loch Ness. Κάνε το ράου. Κάνε το. Κοίτα στην κάμερα, κάνε ένα πρώτο πλάνο. Σαν την τζιτάρα. Κάνε το, μαντώ. Ξέρεις τι μου είπαν οι φίλοι μου. Λέει σε λέρα. Δεν να βγει από το τρελοκομείο. Ξέρεις τι μου είπαν οι φίλοι μου. Ότι στο Eurovision ήσουν πολύ όμορφη. Αλήθεια. Η πιο όμορφη που πέρασε από εκεί, λένε. Ευχαριστώ, ρε. Να είστε καλά. Εγώ λέω να πάνε στο οφθαλμαϊατρό. Γιατί, ρε. Εγώ δεν είπα χτες ότι ήσουν πολύ όμορφος και το πιστεύω. Με πληγώνεις. Μόνο φταίει ένα πράγμα. Δηλαδή, σ' αρέσει καλύτερα σήμερα. Καλά. Όλα τα λεφτά. Συμφωνείς. Τώρα τι να κάνω, μπορώ κι αλλιώς. Αλλά ήσουν οι πιο όμορφοι, έχουν δίκιο. Όχι. Η πιο όμορφη για μένα, να σου πω ποια ήταν. Η Καλομήρα! Η Ζώζεφιν. Και η Κρυσταλία. Και η Καλομήρα. Εντάξει, και η Καλομήρα, αλλά. Φίλε, αυτές οι δύο κοπέλες. Τέλος πάντων. Πόσο όμορφες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Γουστάρεις, πολύ τρελά. Τρελά, έτσι. Δώσε. Μία από τις πλέον γερασμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα, με μόνο την Ιταλία και τη Γερμανία να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά γύρανσης. Αυτό ισχυρίζεται η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μάρι Νοέλ Ντίνκεν. Σε εργασία της, στην οποία επεξεργάζεται μεταξύ άλλων δεδομένα της Eurostat, βάσει των οποίων η γύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίστηκε, λέει, απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Όπως γράφουν, το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού της Ελλάδας αυξήθηκε σημαντικά από 16,7 στα 19,4, επίπεδο υψηλότερο, λέει, από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ο δείκτης γύρανσης, σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιβεβαιώνει σαφώς αυτή την τάση και ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων για 100 νέους ήταν 110 το 2011, ενώ σήμερα φτάνει τους 134. Γι' αυτό σου λέω, ρε Άλεξ. Κάνε έναν Έλληνα ακόμα. Έλληνα. Μα τι. Τι είναι αυτό. Ένα παιδί να κάνεις, λέω. Ρε παιδιά, μόνο πρέπει να δούμε αυτές οι γλάστρες που έχουμε σαν πολιτικούς. Δηλαδή, ο Κουνέλης, ο Βενιζέλος, τα 60 τα έχει πάρει σίγουρα. Τέι. Ο Κουνέλης τι. Ο Κουνέλης, αυτός από τους... Πού είναι. Κουβέλης. Από τους εξάρτητους Ελλήνων. Από τους εξαρτημένους. Αυτός, τέλος πάνω.
Ο Παπούλιας έχει μια ηλικία ο άνθρωπος. Είναι παππούς. Ναι. Όπως το λέει και το όνομά του. Το θέμα είναι ότι ρε εσύ, κάτσε να σου πω τώρα για να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Με τέτοια κρυσάρα. Τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Και τη σκάφη σκάφη. Με τέτοια κρυσάρα, πώς να πάει ο Έλληνας να κάνει και ένα και δύο και τρία παιδιά. Και τέσσερα παιδιά. Πώς να πάει, στην Μέλινα. Το είπε η Μέλινα. Ναι, ένα ναι. Και δύο και τρία και. Πώς θα τα κάνουμε, παλιά έκανα μέχρι και τέσσερα παιδιά και μέχρι και πέντε. Τι μέχρι και πέντε, ο πατέρας μου. Κουνέλια, δηλαδή δεν είχαν και τηλεόραση. Ο πατέρας μου ξέρει πόσα αδέρφια είχε. Γιατί τώρα δεν τα έχει όλα. Πώς? 10 αδέρφια. Ο πατέρας σου. Ο Χριστάρας. Πλάκα μου κάνει τώρα. Όχι, σοβαρά σου μιλάω. Η γιαγιά μου συγχωρεμένη Μαντό είχε κάνει 10 παιδιά. Όχι, η άλλη. Του πατέρα μου η μητέρα, ρε. Ναι, ναι, τώρα βέβαια εντάξει δεν υπάρχει στον κόσμο μας αυτό. Δεν σημαίνει ότι. Τι. Πάμε να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Αυτό που παλιά έκαναν 10 παιδιά δεν σημαίνει ότι ήταν όλη μέρα. Σαν τα κουνέλια. Σαν τα κουνέλια. Απλά επειδή δεν είχα. Γι' αυτό πέρα σκουνέλι. Απλά. Αυτό, όχι, μήπως όχι. Η γυναίκα μόνο 10 φορές. Είχανε τότε προστασία, είχανε. Τι. Γι' αυτό πέρα σκουνέλι. Τα μπεμπέκα, καλέ. Τι είναι τα μπεμπέκα. Τα μπεμπέκα. Τι είναι τα μπεμπέκα. Θυμάστε, τα μπεμπέκα. Εγώ πάνω δεν βρω. Τα πρόλαβες γι' αυτό. Μπεμπέκα με. Ούτε εγώ τα. Α, τι εδώ. Λέει, μωρέ. Μπεμπέκα. Το είχα ακούσει σε ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Αλλά δεν είναι ότι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Τότε ο κόσμος έκανε παιδιάρεση γιατί είχε μάθει να επιβιώνει και στις καπουλίες. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Κατάλαβες. Υπήρξαν. Μπράβο σου. Υπήρχαν, αλλά. Μπεμπέκα. Google, ρε το για να δει. Gentlemen means so much. Lifestyle, Bebeka. Έτσι. Αλλά το θέμα ήταν τότε ότι κάνανε παιδιά, γιατί έτσι ήταν ρε παιδιά. Η παλιά η ελληνική οικογένεια είχε πολλά μέλη. Πηγαίνανε, ναι, πηγαίνανε στα χωράφια εκεί στους αγρούς, είχαν την καθαρή φύση. Μην κοίτας, τώρα έχουμε και πρόβλημα υπογονιμότητας με όλα αυτά τα καυσαέρια και όλο αυτό το άγχος. Πώς να τεκνοποιήσεις τόσο εύκολα, δεν τεκνοποιείς και τόσο εύκολα πλέον. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι δεν γεννιούνται παιδιά. Τέλος πάντων, γι' αυτό ρε παιδιά. Τι της βγάζει της ελευθερίας στο Μπεμπέκα. Ποιον, τι της βγάζει. Μεσεδοπολείο. Δεν είναι μεσεδοπολείο, καλέ. Πάτα Μπεμπέκα και θα δεις. Πάτα εικόνες. Μαντό. Κοίτα που είναι δύσκολο να έχεις το κεφάλι πιο μεγάλο από το δικό μου, αλλά πω, ρε φίλε σήμερα με το μαλλί. Είδες, κοίτα όγκο, κοίτα. Περίμενε, κάτσε να δεις. Δώσε λίγο. Γουστάρο. Δώσε, έλα. Πώς. Εδώ, κοίτα. Ναι, αυτό λέω. Το Παναγία μου. Ναι, καλέ, τι ήταν. Θα βγάλεις το κράνος. Δεν έχω κράνος. Ρε, παιδιά, δεν είμαι σαν τη γυναίκα των σπηλαίων. Ούκα, πάμε σε ένα break. Πού ήτανε πριν τους δεινόσαυρους. Δεν ήταν. Κάτσα από κάποια αυτό. Κάνε το, κάνε το, έλα. Τυχαία, το κάνατε. Ναι. Όχι έτσι, το άλλο. Στην πλευρά. Εκεί που φαίνεται ότι δεν χορεύει, μάμα. Τρέμε, Φουρέιρα, τρέμε. Εσύ γιατί... είσαι σαν την Πουρέιρα. Σαν την Πουρέιρα. Θα σου έλεγα τώρα, θα σηκωνόμουν, αλλά έχει και χάρη. Έλα, πάμε. Που είναι βαρύ το κεφάλι. Δεν μπορώ. Πάμε. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Ένα. Πάμε. Όχι. Ένα. Δύο. Τρία. Φουρέιρα. Έλα, κάντο. Όχι. Έλα. Εγώ τώρα είμαι προκαλομήρα. Όπω Παναγία μου. Προκαλομήρα. 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 Προκαλεί τη μοίρα. Ούβερ καλομήρα. Ούβερ. Ούβερ τέλειο. Τι ούβερ καλέ και φούβερ. Ούβερ. Υποστηρίζω καλομήρα. Προ είναι προ. Όχι, είναι πρώτο. Υπέρ. Μπορεί στα ισπανικά να λένε προ, ρε παιδιά, αντί για υπέρ. Ναι, είμαι υπέρ της καλοβύρας, αυτό είναι ο λόγος. Έχουμε μηνύματα. Σκάσε. Αχ, ναι, έχουμε. Ματάκι μου. Τη Βάσια, η οποία μας λέει καλημέρα, παιδάκια, τι κάνετε. Μια χαρά. Τη Μερούλα, καλημέρα, παιδάκια. Και την Δέα που λέει καλημέρα. Φραν, τι έμαθα, σε είδαν οι φίλες μου στο σούπερ μάρκετ και δεν. Φίλε, έχω το βίντεο και ώρα. Τα κρατάω αυτά. Έτσι τα κρατάω είναι... αυτά, λέει. Έχετε φιλιά από την Εύη. Ναι. Ρε φίλε, εγώ γενικά δεν πάω στο σούπερ μάρκετ. Αφήνω την συγκατοικό μου να πάει.
Βαριέμαι. Βιτέλη, σαρτάρε στον αέρα. Όχι, γιατί βαριέμαι. Όχι, να τα πούμε καθαρά. Ο άτομο, ο κόσμο να πάει στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά μετά όμω, άμα σε ακούσει, θα ξαναπάει. Αυτοί που βγαίνουμε στο τηλεόραση, ξέρετε ότι δεν πάμε τουαλέτα. Τι? Όχι, όχι, όχι. Ούτε κάνουμε πιπί, ούτε κάνουμε το άλλο. Τι? Εγώ ντρέπομαι να πάω στο σούπερ μάρκετ και να με δούνε. Ας πούμε, με το, με το ποπό χαρτό στο χέρι. Γιατί εσύ, και είμαι, και είμαι, κοίτα, είμαι στην τηλεόραση. Γιατί οι παρουσιαστές στην τηλεόραση δεν παίρνουν τότε. Είμαι στο ασανσέρ με τη συγκατοικό μου. Και είμαστε τόσο... Και λέω, έλα κύριε, πάμε να τραβήξουμε μια selfie. Και είμαστε στο ασανσέρ να κάνουμε πράγματα, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Πρόσθεσαι και δεν το είπα. Ε, βέβαια. Τέλος πάντων. Και βγαίνουμε από το σανσέρ και δεν προσέξαμε ότι άνοιξαν την πόρτα. Και είναι δύο κοπελίτσες εκεί και μας βλέπουν με την κάμερα να κάνουμε φωτογραφίες. Και το ποπόχαρτο. Στο χέρι. Και λέει, βγαίνω εγώ, κάνω έτσι. Τέλος πάντων, εμένα δεν με σταματάνε στον κόσμο. Δεν είμαι κι εγώ, ξέρω εγώ, με σταματάνε, αλλά όχι τόσο. Και όπως βγαίνω από το σανσέρ, οι δύο κοπέλες κάνουν. Και λένε στην συγκατοικό μου, είναι ο Φρανίτο αυτός από το Mad TV. Όχι. Και λένε συγκατοικό μου, ναι, αυτός είναι. Μπορούμε να τραβήσουμε μια φωτογραφία. Και έρχονται πίσω μου και με ρωτάνε, μπορούμε να λέω, με τι προτιμάς, με το κολό, με το ποπόχαρτο, με τα μπισκοτάκια, με τα σοκολατάκια και αυτό. Χαιρετίσματα που χθες μου είπαν να τη στείλω χαιρετίσματα. Αχ, Χριστέ μου. Πάμε σε ένα κομμάτι να αφιερώσουμε το κομμάτι στα παιδιά και έρχομαστε. Λερτάρι σήμερα πολύ. Και λατρεύω την καρδιά μου. Χτυπά μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Πω. Αναστάτωση. Απεγνωσμένα. Πού θυμηθήκατε αυτό, ρε παιδιά? Πού θυμηθήκατε το Θεό, το Σάκη? Τον ημίθεο θα έλεγα. Όχι Θεός, ημίθεος. Τώρα τρώει φρυγανιές. Γιατί? Τι τρώει φρυγανιές, καλέ? Α, ότι έχει ξυπνήσει το πρωί και μας βλέπει. Καλημέρα στο συμπατριώτη. Α, ναι. Ούτε καν. Κάνει διαφήμιση με φρυγανιές. Με φρυγανιές ή με πατατάκι, σε, θα σε φάω. Ε? Θα σε φάω. Α, ναι. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, ε. Δεν το έχω. Μεγάλη φαν του Σάκη είσαι. Όχι, δεν. Τον αγαπώ το Σάκη. Είναι και συμπατριώτης μου, κερκυραίος. Φώναξε τον. Σάκη! Σάκη! Θυμάσαι που ερχόμουν στις συναυλίες και φώναζα από κάτω. Φώναζα. Σάκη, σκίσε το δερμάτινο να πάρω ένα κομμάτι. Ναι. Ναι. Από κάτω. Εγώ η πρώτη φορά που πήγα μπουζούκια που ήταν η Άννα με τον Σάκη. Η απόλυτη. Ναι. Εκεί ρε φίλε, κάποια στιγμή ανέβηκαν δεν ξέρω από πού 15 κοριτσάκια. Ναι. Βουμ. Ναι. Ρε φίλε, καημένο τον έφυγε. Τα κοριτσάκια. Έτσι. Βουμ. Δεν το θυμάστε τι θεός που ήταν με το κολανάκι του το δερμάτινο, το κόκκινο, με το άσπρο, το πουκάμισο, το ανοιχτό. Ήδουλου ρε παιδιά. Ήδουλου σε όλο το Πανελλήνιο τώρα, τι να λέμε. Είναι για μένα, ναι, θα το πω εφθαρσός, ναι, ναι, γιατί το πιστεύω. Είναι ο μοναδικός στάρ που υπάρχει στην Ελλάδα. Μιλάς για μένα? Για τον Σάκη Ρουβάκαλε μιλάω. Ο οποίος είναι, εντάξει, τι να πω, αξεπέραστος. Και είναι και The Mature Choice. Όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει. Αυτό και ο Λεωνάρντο. Το Mature Choice, τι είναι αυτό? Το Mature, ρε. Όσο πιο mature γίνεται, τόσο πιο. Τι mature? Μαδούρο, μάλλον. Mature, ρε. Πώς το λένε, όριμο. Mature, κοίτα η άλλα. Όταν mature τσόνι. The Mature Choice. Και ο George Clooney. Μου λες τώρα εσύ για τον George Clooney. Δε στο Σάκη, ρε το Ρουβά. Εγώ δεν σου να λέω. Το... Εγώ σου λέω για την Καλομήρα. Που έχει κλείσει τα 30 και είναι πιο όμορφη. Εσύ είσαι γυναίκα την Καλομήρα, εγώ το Σάκη. Βεβαίω. Λοιπόν. Γεια, τι κάνετε! Έχουμε κόμες, Μαντώ! Τι γίνεται, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Μπράσι και... Χαχα, λέει η Μαρούλα, οι περιπέτειες του Φράνη, Βάσια, λέει... Α, καλημέρα αυτά. Ναι, εγώ έχω στο Facebook. Καλημέρα! Ποια είναι η πρώτη! Ποια είναι η πρώτη, η Έλσα. Ναι. Καλώς την Έλσα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, πότε θα έρθετε στις ψέρες. No money, no honey, no ψέρες. Εγώ θα έρθω να δω την οικογένεια πάνω. Θα πάνε να δεις τη Μαντώ. Η Λιλάντη λέει καλημέρα, έχασα την τρίμερη επειδή είμαι άρρωστη. Oh, τι τρίμερη? Εκδρομή. Α, αλλά βλέπω εσάς. Έλα, μωρέ, και μου φτιάχνετε το κέφι. Μουα. Τι είναι αυτό? Ah. Έκλεισε το οθόνη, τι λες τώρα εσύ? Ο Γρηγόρης, πω, Μαντώ, είσαι πανέμορφη. Τρεις φορές το λέω. Okay. Να σε καλά. Η Αρετή, καλημέρα παιδιά, είμαι στο σπίτι με τους φίλους.
Και σας έχουμε βάλει, Μαντώ, έχεις πάρα πολύ ωραίο μαλλί. Καλέ, το λέτε αλήθεια. Γιατί να το καθιερώσω. Ένα πράγμα. Είμαι κοροϊδεύεται, γιατί ρε παιδιά. Και ο Γρηγόρης ένα καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Φραν, σου έχω προτάσει για τον πατέρα σου. Καλή, πες του να αφήσει την Ισπανία και να έρθει στην Ελλάδα, ναι, να χορογραφήσει τους Freaky Fortune για την Eurovision. Ο μπαμπάς σου ξέρει να χορεύει. Θυμάσαι που μας έδειχνες πως χορεύει. Κλέψαμε τις κινήσεις με την παρέα μου και κάναμε πάτο. Πάταγο. Πάταγο, όχι πάτο. Άλλος πάτος. Ο πατέρας μου χορεύει μια χαρά. Ξέρει να χορεύει. Ναι. Και τι, και hip hop και. Και τα το rise up, όλο τι θα το βάλει θα πρόταση. Το χορεύει. Πες του, πες του. Ας ο πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι. Παπά, βέντε και βάζει να θέλουν μια κορεογραφία. Ετσουπέντα, μαραβιλιώσα. και jumping. Μια κορεογραφία κομμωδιών μάντα. Καλέ, θα μας πείτε και εμάς με τι γελάτε. Θα μας πείτε σε λίγο. Σκάσε! Μην μιλάς! Τέλεια. Ωραία, απαγορεύεται. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Σήμερα. Ρε εσύ, είσαι σαν μαλλί της γριάς. Σαν τη Μελίνα. Άμα τα πιώσω αυτά. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι καμένο, ρε. Ξέρεις τι έχει πάνω. Άσε, μη μου τα λες. Εσύ που δεν θες να κόβεις, μετά από αυτό θα πρέπει να το αφήσεις μέχρι εδώ. Εσύ γιατί λες να είμαι έτσι σήμερα. Έχω και τα νεύρα μου δηλαδή, επειδή είμαι και αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα ήμουν χτες έτσι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Άστο. Θα θες. Θα βάλω λάδι πάνω στα μαλλιά μου. Θα βάλω λάδι και θα έρθω βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Μια τηγανίλα. Αποκλείει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με τις σωματικές απολύσεις. Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα που εδραιώνονται στις θυσίες των Ελλήνων που κατάφεραν ένα μεγάλο θαύμα. Θα φτάσουμε στη σωστή, στην καλύτερη για την Ελλάδα συμφωνία. Υποστήριξε ο κύριος Κεδίκογλου μιλώντας το πρωί στον Αντένα. Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει η κυβέρνηση αν η Τρόικα επιμείνει στις θέσεις της, απάντησε: «Θα επιμείνουμε κι εμείς! Έχουμε την άνεση του χρόνου να διαβουλευτούμε αποτελεσματικά και να πετύχουμε το στόχο μας», είπε ο κύριος Κεδίκογλου, ότι άμα επιμείνει δηλαδή η Τρόικα, θα επιμείνουμε κι εμείς. Μάλιστα, για να το δούμε. Θα το δούμε γιατί όλο έτσι λέτε: μέλι και τηγανίτα τίποτα. Λέει η Τρόικα να κάνουμε αυτό. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε και στο τέλος λέμε ότι κάνει η Τρόικα. Χθες έγινε όμως φασαρία στη Βουλή, το είδατε. Άιστο, να. Ναι, ένας από ΣΥΡΙΖΑ με το Μητσοτάκη. Καλά, ο Μητσοτάκης, πιο άσχημο δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι άτομα. Τι πράγμα είναι αυτό. Άσχημο, όχι, μωρέ. Έλα μωρέ, τι έχει ο κυριούλης. Μια χαρά είναι. Γλυκό, είναι γλυκιά φυσιογνωμία, δεν το λες άσχημα. Ναι, πολύ γλυκό. Με τα ματάκια του έτσι. Κουρλωτά. Ένα πράγμα άσχημο. Σαν το Winnie the Pooh. Τσακώθηκε με του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι αν αυτό προχωράει, δεν θα ψηφίσουν θετικό. Όχι, δεν θα ψηφίσουν. Το μνημόνιο, τι. Ναι, αυτό με. Οι ΣΥΡΙΖΑ το είπαν αυτό. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ το είπε. Τι να πεις, ρε φίλε. Πάντως, να σου πω κάτι. Δεν σηκώνονται να τους δώσουν μια κλωτσιά έτσι, γιατί με το καλό δεν φεύγουν. Να φύγουν οι Τροϊκανοί να πάθουν να πάρουν από εκεί που ήρθαν. Α, και σήμερα είπε κάτι ο Σόιμπλε. Αυτός που πριν ένα μήνα έλεγε ότι αγαπάμε την Ελλάδα, όλα θα πάνε καλά, εγώ θέλω το καλύτερο για την Ελλάδα. Και... Ναι, μην το πεις. Ναι. Τώρα είπε ότι αν η Ελλάδα δεν δίνει πίσω τα λεφτά, δεν θα δώσει το επόμενο δάνειο. Όχι το επόμενο. Ναι, το επόμενο. Ρε μισώσει να το δώσει, ρε! Πείτε τους να φύγουνε! Ας τον άρε μου δηλαδή εκεί πέρα! Άπησε! Να σου πω κάτι! Λοιπόν, με συγχωρείς τώρα έτσι, έχουν έρθει 3-4 άτομα υπάλληλοι που εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των χωρών που τους έχουν στείλει εδώ πέρα και λειτουργούν σαν να είναι κυβέρνηση. Εμένα ρε παιδιά, να σας πω κάτι, φύγεται η ελληνική μου αξιοπρέπεια με αυτό το πράγμα. Είναι 3-4 άτομα και μας λένε τι να κάνουμε, λες και είναι κυβέρνηση της Ελλάδας. Να μην τους το επιτρέπουμε. Πες τα! Έξω από τα δόντια! Όχι, μου ήρθε να πω. Νάτα! Νάτι! Μπράβο, Περουγγίνη! Νάτι! Νάτι! Πρωθυπουργία! Έτσι! Έλα ρε μα, το κουνί σου! Έτσι! Έλα παλιό σλαμ! Αχ! Δεν είναι μοιάζει με το θηλυκό σλαμ σήμερα! Αμέ! Πω, πόσο είδωλο ήταν αυτός ο άνθρωπος! Πες μου ότι δεν σ' άρεσε ο σλαμ τώρα να πεθάνω, σ' άρεσε ο σλαμ, ε! Ποιος είναι αυτός! Από τους Guns N' Roses, ρε! Ο σλαμ, ρε! Εγώ δεν με δεν το ακούω. Μαλλί, το τέτοιο, με τα καπέλα, με την κιθάρα, τη σταρούμπα!
Όχι τώρα, μην μου πεις. Σου γιατί λέω. Ρε Φανίτο, με πληγώνεις τώρα. Δεν έχεις ακούσει ούτε ένα τραγούδι των Guns N' Roses. Δεν σ' αρέσουνε. Είμαι πιο πολύ από Led Zeppelin. Ελά, του βάλεις καλομήρα, θα δεις πως το ξέρεις. Ναι, αλλά σου είπα, εγώ είμαι πιο πολύ από Led Zeppelin. Τι από τι είσαι? Led Zeppelin. Γιατί και η Led Zeppelin έτσι δεν ήτανε. Ναι. Κάπως. Περίπου. Ο πατέρας μου το συνέχεια το έβαλε. Ρε, εσύ ποιο τραγούδι είναι αυτό που... Πώς το λέγα... Το... Shine On You Crazy Diamond, Τι τραγουδάρα ήταν αυτό, τι έπος. Βάλε μας κανένα. Βάλε μας κανένα τέτοιο ωραίο τραγουδάκι. Shine Bright Like a Diamond. Όχι, αυτό είναι Τριάννα, ρε. Το Shine Bright Like a Diamond. Το... Βάλε Prodigy, βάλε Prodigy. Όχι Prodigy. 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 Digimon. Pokemon. Pikachu. Έτσι. Δεν έχω πει Prodigy. Μπλάχο. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ακούστε. Οι δύο βλέπουν μάλλον. Ακούστε μία είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα. Λέει ότι σύμφωνα με έγγραφο δαπανήθηκαν 36.000 ευρώ για εφημερίδες και περιοδικά στο καθένα. Τι μου λες τώρα! 36.000 ρε για εφημερίδες και για περιοδικά ρε! Μα είναι δυνατόν! Τένα. Μα είναι δυνατόν! Τι να πεις! Τι να πεις! Μα είναι δυνατόν ρε Άγγελε! 36.000 ρε φίλε! 36.000 ευρώ ρε παιδιά! Σε εφημερίδες! Ρε παιδιά, και κάτι άλλο να ρωτήσω κάτι εγώ. Σε εφημερίδες. Αυτά όλα τα εφημερίδες και τα περιοδικά. Τα πληρώνουμε εμείς ή τα εμείς πληρώνουμε. Εμείς τα πληρώνουμε, έτσι. Εντάξει, ωραία, εννοείται. Με το ίδρυτά μας. Γι' αυτό έγινε έτσι. Έτσι, έτσι. Σ' αρέσει, Αγγελέ μου, σ' αρέσει. Δεν τα ποιος είναι αυτό, ποιος είναι αυτό, το Prodigy. Α, καλά, το ξέρει γιατί σου το πω. Και τελευταία. Δεν μ' άρεσαν εμένα οι Prodigy. I'm the first Toto. Ρε Μαντο. Fucking instigator. Αλήθεια! Ναι, μα αυτό καλά, εσύ τι θα μας πεις, εσύ είσαι εδώ πριν να άνοιξε το ΜΑΤ. Θα το θέλω, βάλε λίγο ακούς σήμερα. Αν δεν το ξέρετε, ο Άγγελος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει κλείσει εδώ 15 χρόνια. Hey. Είναι καλός άνθρωπος. 15 χρόνια είναι τώρα, Άγγελε. Ναι. You're the first starter. Oh my god. Oh my god, τέλος πάντων. Από πού είναι από τη Δανία, είναι η πρώτη τζίπο, πού είναι. Ξέρω εγώ. Δανία, Δανία. Από τη μάνα του και από τον πατέρα του. Τέλος πάντων, ωραία. Άντε, πάμε στην επόμενη είδηση. 13χρονος, παιδιά, είναι δυσάρεστη αυτή η είδηση. Δυστυχώς. Ένας 13χρονος ακροτεριάστηκε, λέει, από κροτίδες που βρήκε στα σκουπίδια το παιδάκι. 5 δάχτυλα και από τα δυο του τα χεράκια έχασε ο 13χρονος στην Πάτρα από κροτίδες που βρήκε στα σκουπίδια που εξεράγησαν ενώ τις κρατούσε. Ο άτυχος ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Περαστικά στο παιδάκι μας, να πούμε, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Ρε παιδιά, να προσέχετε τι... Και να προσέχουν και με τις βρύσες, βρίσκεται... γιατί εσύ... Τι βρίσκεται μέσα στα σκουπίδια, εσείς που ψάχνετε, εν πάση περιπτώσει, ναι. Και αυτά τα πραγματάκια, να μην τα πιάνετε στα χεράκια σας, πολλά γίνονται. Να βλέπετε αυτό δεν είναι τώρα τα πυροτεχνήματα. Ναι. Αυτά που ξεσκάνε και κάνουν μπάμπα μπούμπα. Οι γουρούνες, τις γουρούνες δεν λέμε. Άλλο το γουρούνι, άλλο... Η γουρούνα και η κροτίδα είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά ξέρεις το Πάσχα που το κάνουν μπαμ μπούμ που σκάνε. Ποιος ο λόγος τώρα να τα πιάσει το μικρουλάκι στα χέρια του, να είδες τι έπαθε. Θα γίνει συγκόλληση άραγε, μακάρι να πάνε στο νοσοκομείο να... γρήγορα να... να το βάλουν πίσω τα δαχτυλάκια του. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ είχα μια προσοχή φίλη, στους γονείς, παιδιά. Μια φίλη που ο πατέρας άνοιξε ένα τέτοιο και του έσπασε... Πάει το δάχτυλο, Όχι το δάχτυλο, το χέρι ολόκληρο. Μην μου το λες αυτό, ρε Φρανίτο. Τι όλο από εδώ, από πάνω. Αυτό είναι το χέρι, αυτό είναι το βράτσο. Όλο είναι το χέρι αυτό, ρε. Όχι, χέρι είναι αυτό. Χέρι δεν είναι μόνο αυτό. Χέρι είναι αυτό, αυτό είναι βράτσο. Το χέρι είναι από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό είναι το μάνο, μάνο είναι χέρι αυτό και είναι από εδώ και εδώ είναι βράτσο. Αυτό είναι ο καρπός. Του φύγει ο καρπός. Του σπάσω καρπό. Του φύγει ο καρπός. Αυτό όλο αυτό. Αυτό, γι' αυτό το κουνάω. Αυτό του έφυγε ο καρπός. Αυτό δεν είναι το χέρι. Τώρα πάμε καλά. Το χέρι είναι και όλο αυτό. Αυτό είναι το βράτσο. Όλο είναι. Όλο το λέμε χέρι. Καλά, αυτό μετά λέτε ότι είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα. Είναι. Μάνο, μπράθο.
Εσείς μόνο δύο λέξεις έχετε, εμείς έχουμε όμως, παλάμη, πύχη, ρεβέρσο, μάνο, δάχτυλα, αντεβράθο, νύχια, μπράθο, κόκαλα, όμπρο, ποντίκια. Όμπρο. Ναι, από το Homo Sapiens. Σκάλα. Τα πάντα έχουν, όχι τώρα που το πενευτούμε, αλλά τα πάντα έχουν αρχίσει και τελειώνουν στην ελληνική τη γλώσσα. Α, κλέφτες. Σκάσε και εσύ. Δεν είμαστε ούτε... ούτε εθνικιστές είμαστε, αλλά όχι που να το πενευτούμε, ρε φίλε. Η ελληνική γλώσσα είναι η βάση όλων των γλώσσων. Όχι, σκύζε! Το γλώσσων. Όλων των γλωσσών. Πάμε σε άλλη είδηση. Πάμε. Βάμος! Τι θέλεις? Μηνύματα. Μηνύματα. Ναι. Έχουμε τον Μάρτσαλ. Καλημέρα. Πάτσα. Λέει, wow, Μαντο. Τι αμαζονέ μαλλί είναι αυτό. Αμαζονέ δεν θα το έλεγε. Αμαζονικό. Ούτε αμαζονικό. Ψυχεδελικό θα το έλεγα. Έτσι. Να έχετε την πιο υπέροχη μέρα, guys. Ευχαριστούμε, Μαρσαλάκο μας. Thank you so much. Είδες. Ο Γιώργος λέει, Μαντώ. Φύσαγες στον δρόμο. Όχι, δεν φύσαγε, απλά κοίτα, τις πετάει εδώ σου μία, είπα κοίτα. Εγώ τι έπαθα με το... Όχι, μην τραβήξεις, γιατί πονάνε κι όλα. Τέλος πάντων. Η Βίκη, καλημέρα μου, οποία σας βλέπω με τη μάνα μου και ο Φρανίτο. Γεια σας! Έχει ξετρελαθεί με την προφορά σου. Στείλει τα χαιρετίσματα, αν μπορείτε. Η μάνα της Βίκη. Γεια σας, κυρία! Μάνα της Βίκη. Σας ευχαριστούμε που μάνα της Βίκη, φιλάκια πολλά. Και στη Βίκη, φιλάκια. Εσύ στη Βίκη, εγώ στη μάνα. Γεια σου, Βίκη! Τι κάνεις, μωρέ, τρως, μαθάς. Λοιπόν, και στο Twitter έχουμε τον Αντώνιο που λέει καλημέρα σας, έτσι Μαντώ μου να ανοίγεις τα μάτια με το... και το μαλλί σου super wow. Και... πάμε σε κομμάτι! Και εγώ να πάμε σε κομμάτι! Δεν ακούει με το μαλλί! Αυτό που είδαμε τώρα, το λα λα λα. Αυτό που ακούμε τώρα. Ναι. Όχι. Τι κάνεις εσύ στα breaks. Σε remix. Μήπως ψάχνεις ανέκδοτα. Ναι, ψάχνα ανέκδοτα και θυμήθηκα ένα πολύ καλό που δεν έχει ξαναυποθεί σε αυτό εδώ το κανάλι ούτε ξανά. Να σας το πω. Ναι. Να σας το πω. Έλα να τα ακούμε. Έλα. Άντε να δούμε. Πώς τη λένε την... την τηλεόραση του Λευτέρη Πανταζή. Εγώ το ξέρω. Πώς τη λένε. Το λένε Νίτσα. Παντάργυρο. Έτσι δεν το είπαμε. Σαν ψάργυρο. Πώς τη λέει ο Πανταζής στην τηλεόρασή του. Τα έχεις κάνει κουλουβάχατα. Ε. Πες άλλο. Τραβαχή. Α, συγγνώμη. Τι τηλεόραση έχει ο Λευτέρης Πανταζής. Μια αργυρό 24 ιντσών. Την ωραιότερη πλάσμα του κόσμου. Σας άρεσε, σας άρεσε. Να σας πω, έχω να σας δείξω και ένα βιντάκι αστείο, θέλετε. Με μία κότα. Με μία κότα. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ. Α, όχι. Άκυρο το βίντεο, άκυρο. Ωραίο όμως, σας άρεσε, ε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Φράντη, εδώ πέρα που έχει κάτσει. Μπορείς να μου το φτιάξεις. Τώρα είναι πιγκανίδια. Φωλιά. Μπορείς να μου το φτιάξεις, αγάπη μου, λίγο να μου το πάρεις. Βγάλ' το μου λίγο, βγάλ' το. Φραν, βάλ' το. Βγάλ' το, όχι, να μου το βγάλει. Στον αέρα, ε. Βγάλ' το από εδώ. Διάβασε εσύ ειδήσεις. Έλα, πάμε. Πού ήμασταν. Ναι, η Ουκρανία είπε ότι η Μόσχα εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ακροδεξιό Γιάροσκ. Όχι, πιο μέσα καλέ, θα μου σπάσει το τύμπανο. Σιγά θα μου σπάσει το τύμπανο. Α! Λοιπόν. Ο άλλος μόνο γρινιάζει πάνω. Θα τεστινάξει τα μυαλά στον αέρα. Ο Νίκος. Ναι. Γιατί τι λέει, αφού μου φεύγει, τι να κάνω. Λοιπόν, λίγο ένταλμα σύλληψης εξέδωσε σήμερα ρώσικο δικαστήριο για τον ηγέτη της Ουκρανικής ακροδεξιάς, Δημήτρο Γιάρος, με την κατηγορία, λέει, της υποκίνησης τρομοκρατίας. Όπως μετέδωσαν τα ρώσικα πρακτορία ειδήσεων, το περιφερειακό δικαστήριο της Μόσχας, Μπασμάνη,
αποφάνθηκε ότι ο Γιάρος, ένας από τους ισχυρότερους ηγέτες του κόμματος διαμαρτυρίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Βίκτορ Γιανούκοβιτς, πρέπει να συλληφθεί για τις δημόσιες προτροπές του σε τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές δραστηριότητες μέσω των μέσων ενημέρωσης. Η κίνηση της ρώσικης δικαιοσύνης έρχεται να υποστηρίξει τη θέση της Μόσχας που κάνει λόγο για τις εξτρεμιστές, για εξτρεμιστές, που κατέλαβαν πραξικοπηματικά την εξουσία στην Ουκρανία. Ρε παιδιά! Να φύγει, να πάει αλλού. Να σταματήσει αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Το έχουμε βαρεθεί να το πούμε κάθε μέρα. Αχ, ρε, εσύ... Αυτό είναι ένα από τους λόγους που πρέπει να σταματήσει. Ο Γιάρος δεν ήταν αυτός που πλάκωσε στα χαστούκια στην τηλεόραση τον κάποιον πρόεδρο ή δήμαρχο. Ο Γιάρος ήτανε. Πάντως τον είχα δει εγώ στην τηλεόραση που είχε βγάλει. Είχε μία ζωστήρα, μία ζώνη και είχε μέσα κάτι μαχαίρια, κάτι χατζάρες, κάτι πιστόλια και κάνει μία χλάτση και τα βγάζει έξω. Μήπως είδες την Tomb Raider και δεν το θυμάσαι? Όχι, όχι, όχι. Τώρα το δείξανε πριν. Πόσο, πριν μία-δύο εβδομάδες το δείχνανε στην τηλεόραση. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Αυτός είναι αυτός που έχει πάει στην Αμερική, δεν είναι? Αυτός που πήγε στην Αμερική να μιλήσει με τον τέτοιο. Με ένα υπουργό. Είναι αυτός ο άκρος. Με γυαλιά δεν είναι? Α, δεν ξέρω φορά. Λίγο καραφλό, με γυαλιά. Αυτός είναι, το είδα χθες. Εγώ πήγα να δω την Τρέμη, αλλά έβαλαν αυτό. Έχει ξεφύγει ρε φίλε, έχει ξεφύγει δηλαδή. Είναι αυτός ο ακροδεξιός που τρομοκρατεί, να πούμε, τους πάντες. Μπαίνει μέσα και λέει μόνο να φωνάζει, ξέρει. Πώς λέει? Μόνο να φωνάζει, ξέρει. Τίποτα. Τέλος πάντων. Να σταματήσει αυτό στην Ουκρανία, να χωρίσουν το... οι τούρτα όπως θέλουν, αλλά έλα τώρα. Γίνει και τώρα το ένταλμα σύλληψής του, για να δούμε. Είδατε όμως αυτό που έγινε και στην Τουρκία? Τι? Ότι πέρσι όταν έγιναν τις φασαρίες στην ταξί, ένα παιδί έφαγε πολύ έφαγε, κατάλαβες, χημικά και τέτοια και τώρα πέθανε το παιδάκι. Πέθανε. Ναι, κόμμα. Και τι, λιγότερο είναι. Τον καημένο. Γιατί πάντα πληρώνει το παιδί. Τι, γιατί να μην μπορούν, ρε εσύ φίλε, όλες οι χώρες να λύνουν τα προβλήματά τους ειρηνικά, ωραία και όμορφα. Δεν θα είχαμε ένα πιο ευτυχισμένο κόσμο, ένα πιο ευτυχισμένο πλανήτη? Αν θα είχε πει αυτό, θα είχε κερδίσει το Miss World, αλλά δεν το σκέφτηκε. Όχι, δεν το είπα. Είπε, είμαι Madonna. World Peace, like ρε παιδιά. Madonna. World Peace. Πάμε σε άλλη είδηση. Yes. Έλα, βάμος. Εντάξει, καληνύχτα. Δεν το λέω εγώ. Το είπανε στη Malaysia Airlines. Ο Κινεζινάκης αυτό. Ακούστε. Λίγο πονηρός. Η Malaysia Airlines αποκάλυψε την τελευταία συνομιλία που είχε ο πύργος ελέγχου με τους πιλότους του μοιραίου Boeing, που χάθηκε το Σάββατο μυστηριωδώς, καθώς μέχρι και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο. Οι συγγενείς των επιβατών ζητούσαν, λέει, συνάντηση και ενημέρωση από την κυβέρνηση και αποκάλυψαν, λέει, την τελευταία επικοινωνία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου. Λίγο πριν εξαφανιστεί το αεροπλάνο από το ραντάρ, είπαν «Εντάξει, καληνύχτα». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πιλότου του μοιραίου Boeing. Ξέρεις τι λένε? Έχουν πει τόσα πράγματα. Σήμερα άκουσα στο ένας που μιλάει στο ραδιόφωνο που μόνο φωνάξει. Ξέρετε αυτός που είναι? Ο κύριος Τραγκάς. Ναι. Τι είπε? Η υπόθεση λένε ότι ήταν μετεωρίτο. Η υπόθεση... Μετεωρίτο? Ναι. Τι είναι αυτό? Φούπα. Α, μετεωρίτης. Ναι. Η υπόθεση λένε που έπαιξε στη ζούγκλα. Τα νεφελίμ. Η υπόθεση λένε... Τα νεφελίμ, τα ολέκτα, ήταν πολύ... Είχε πρόβλημα με... Ήταν πολύ σεξουλιάρης. Πώς ξέρετε το λένε? Πάντως. Τέλος πάντων. Ρε φίλε, λένε ότι ο Κινέζος αυτός σε κάθε πτήση έβαλε το αυτό, αυτόνομο, το αυτομάτικο. Αυτό, αυτόματο. Ναι, αυτό. Και... τα κατά. Ότι ήτανε τεμπέλης και δεν οδηγούσε και έβαζε τον αυτόματο. Κάθε μέρα λένε σε κάθε πτήση τα κατά. Τα κατά. Πω, χάθηκε πάντως. Το θέμα είναι ότι τι δεν κατάλαβες! Τα κατά! Ο Κινέζος... να σας πω ένα ανέκδοτο στα ισπανικά. Τι έχει ο Κινέζος μεταξύ τα ποδαράκια. Τι? Ο άντρας ή η γυναίκα? Ο άντρας. Ο Κινέζος. Το αυτονόητο. Ένα τυρατσίνας. Τι είναι αυτό? Τι έχει ο Τσίνος μεταξύ τα πόδια, ένα τυρατσίνο. Τυρογαριδάκι. Όχι. Είναι αυτό που κάνεις... Σφεντόνα. Δεν ξέρω, εμείς το λέμε τυρατσίνα. Σφεντόνα. Τέλος αυτό πάνω. Που βάζεις την πέτρα δεν και... Δεν θα το καταλάβατε ποτέ, τέλος πάντων. Ναι, γιατί το κάνουν σφεντόνα, We glow, we change the heart to play. Χριστέ μου, ωραία.
εδώ. Αυτά τα άτομα ξέρουμε που έχουν πάει όλοι. Στον παράδεισο. Σε άλλο κόσμο. Χάθηκε, παιδιά, μέσα στη θάλασσα. Το αεροπλάνο. Ρε φίλε, μέσα στη θάλασσα. Τι το. Μπορεί να έχει πάει στον πάτο. Μπορεί να έχει πάει στον πάτο τη θάλασσα. Τι Boeing. Πάει το Boeing. Μήπως μετακόμισε το τρίγωνο της Βερμούδας. Και πήγε εκεί πέρα. Η Βερμούδα τι φοράμε ακόμα σε δύο μήνες. Παιδιά! Πώς όλετε εσύ το... Πώς όλετε το τρίγωνο τι. Μήπως είναι αυτά που είχε πει ένας προφήτης που έχουν γίνει τώρα χαμό στο ίντερνετ, με αυτό δεν ξέρω να το διαβάσετε. Ένας προφήτης είχε βγει και είχε πει ότι το πουλί θα πέσει μέσα στη θάλασσα. Με το Boeing, ρε, ότι είναι το πουλί. Το πουλί θα πέσει μέσα στη θάλασσα. Και αν είναι κρύα η θάλασσα. Όχι, όχι, όχι. Και θα πέσει, λέει, ο κίτρινος. Ο κίτρινος, ο. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Τι είναι το κίτρινο. Τι είναι το κίτρινο. Ο κίτρινος, ο κιτρινιάρης. Δεν το είχε πει ο κιτρινιάρης. Αυτός που. Ο κίτρινος, ο ανθρωπάκος. Θα πέσει το πουλί και θα πνιγεί ο κίτρινος. Ποιος κίτρινος. Ο άνθρωπος. Μίλα καθαρά! Δεν τα έχω πει εγώ, τα έχει πει ένας προφήτης. Και τι θα πει. Και το πουλί θα το ψάχνουνε μέσα στη θάλασσα και θα το φάει το μεγάλο ψάρι. Και ποιο είναι το μεγάλο ψάρι τώρα. Αυτό που θα φάει το πουλί. Όλα αυτά... Ωραία φίλε, κάει και όχι μόνο το τυρίσα των μαλλιών και ποιο μέσα κάει. Όλα αυτά... Όλα αυτά... Σταμάτα, φουσκώνει το μαλλί σου. Είναι παρομοιώσεις όλα αυτά. Δεν είναι στα αλήθεια. Τα έχει πει ένας προφήτης, δεν τα λέω έτσι. Άσπρα κοράκια. Όλο στραδά μου. Όχι ο Λοστράδαμος, ρε. Τι Λοστράδαμου, Νοστραδάμου! Όχι ο Λοστράδαμου, ένας άλλος προφήτης. Ποιος! Δεν θυμάμαι ποιος. Μιλήστε καθαρά, μην κρύβετε την αλήθεια. Δεν θυμάμαι ποιος θα έχει πει. Το πουλί της θα πάει. Να πω εγώ κάτι. Μια προφητεία. Το πουλί αν πέσει στην θάλασσα δεν μπορεί να κολύμπαει κανονικά. Δεν είναι αδιάβροχο. Ή τα παπάκια. Το πουλί είναι το Boeing. Σύμφωνα με την προφητεία. Και ο κίτρινος ποιος είναι. Ο Κινέζος. Αυτός που οδήγησε. Ναι, μάλλον αυτό. Και ποιος είναι το άλλο το ψάρι που θα τρώει το τέτοιο. Ποιος είναι το ψάρι που θα φάει το πουλί. Ότι και καλά θα χαθεί μέσα στη θάλασσα το πουλί. Ναι, αλλά ποιος είναι το ψάρι αυτό που λες. Παρακάτω συνεχίζεται η προφητεία παράλληλα. Και τι λέει. Υπάρχουν καλά πουλιά και άλλο η θάλασσα. Όχι, τώρα θα σου τη δείξω να δεις ακριβώς. Καλά, πάμε σε άλλη είδηση. Τι θα δείξεις. Παιδιά. Το πουλί και το δελφίνι, τι θα δείξω. Πάμε στην επόμενη είδηση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέχρι να την ψάξω εγώ για να σας τη δείξω. Μπάμω! Ψάξε καλά, ε! 11χρονος πέρασε, λέει, στο μετρό της Νέας Υόρκης 5 ημέρες μετά από καυγά που είχε με τη μητέρα του σύμφωνα με τους New York Times. Ο 11χρονος Καρίμ Γκράντο είχε εξαφανιστεί την περασμένη Τετάρτη μαζί με ένα φίλο του μετά τον έντονο καυγά με τη μητέρα του και στον δρόμο για ένα... Εμπορικό χωρίστηκε, λέει, από αυτόν και χάθηκε στο μετρό. Μετά την εξαφάνιση ξεκίνησε, λέει, έρευνα, ενώ πόστερ με τη φωτογραφία του τυχοκολλήθηκε στους δρόμους μέχρι που ένας επιβάτης τον βρήκε στο μετρό και το ανακοινώσε στις αρχές. Χάθηκε είδες, στο μετρό, λέει αυτός. Καημένο. Τα έχουν και μεγάλα αυτοί. Αλλά ας πούμε. Στο μετρό τους. Α. Το μετρό τους. Τι ήθελα να πω εγώ, το παιδάκι σε 5 μέρες δεν μπορούσε να πάει σε κάποιο σταθμό και να πάρει ένα μετρό. Είναι δεν ξέρει το... που μένει ναι. Το παιδί. Το παιδί δεν ήταν 5χρονο. Πόσο ήταν, λέει, 11. Με 11 δεν ξέρει να διαβάζει το παιδί. Και λες ότι τα αγγλικά είναι η πιο δύσκολη γλώσσα του κόσμου. Γι' αυτό λένε ότι οι Αμερικανοί είναι λίγο. Τόντο. 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 Μου τόντο. Αφού δεν ξέρουν ούτε καν που είναι η χώρα του μέσα στη χάρτη. Καλά, αυτό συμβαίνει και εδώ με τη μαντόγαστερά του. Το βρήκα! Βρήκα την προφητεία! Πες τη! Έξω από τα δόντια! Η προφητεία του γέροντος Δανιήλ επιβεβαιώνεται. Συνδέει την εξαφάνιση του Boeing με τις εξελίξεις στην Κριμαία, παιδιά. Ακούστε τι λέει. Το πουλί θα χαθεί ξαφνικά πάνω από τους σχιστομάτιδες. Όχι τους κιτρινιάρδες, τους σχιστομάτιδες. Τι είναι σχιστομάτιδες. Θα χαθεί το πουλί. Οι σχιστομάτιδες, ρε, οι Κινέζοι. Και θα ταξιδεύσει πίσω στο χρόνο. Πολλοί θα το ψάχνουν, αλλά δεν θα το βρίσκουν. Τότε ο πόλεμος θα πιαστεί από πάνω. Το πουλί θα χαθεί ξαφνικά πάνω από τους σχιστομάτιδες και θα ταξιδεύσει πίσω στο χρόνο. Πολλοί θα το ψάχνουν, αλλά δεν θα το βρίσκουν. Τότε ο πόλεμος θα πιαστεί από πάνω.
κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να σας το πω. Μη μας κάς! Σίγουρα δεν αντέχω άλλο! Αυτά είχα να σας πω. Μάντο! Μίλησα! Άσπρα κοράκια! Μαύρα κοράκια! Και πού πάει το μικρόφωνο ξανά. Το ξέρεις ότι σε αυτό το μαλλί μπορείς να κρύψεις άμα θέλεις και ένα στυλό. Μήπως το πουλί είναι στο μαλλί σου! Δεν ξέρω, κρύβεις μια σφυρίχτρα, κοίτα μέσα τι μπορεί να κρύψεις αυτό το μαλλί. Χοδέρ μάτσο! Περίμενε. Τι είναι αυτό τώρα? Φέρε μου το κινητό σου! Φέρε μου, κάτι παθαίνω, φέρε μου! Κατεβαίνει πληροφορία! Κατεβαίνει πληροφορία αυτό. Θα τελείσουμε να μας πεις τα τέτοια. Δώστε το καπέλο! Δώσ' μου το καπέλο! Το καπέλο! Φέρε μου το πιστόλι! Τέλος πάντων, πάμε σε μια είδηση. Πόρε μαντά, σήμερα έχουμε ξεφύγει. Μη μου κοιτάς εμένα έτσι. Γρανίτο, δεν είμαι καλά σήμερα. Δεν ξύπνησα καλά. Με χτύπησε το ρεύμα και έχω διαλύσεις. Έχω προφητείες! Με έχει χτυπήσει το ρεύμα, σελυνιάστηκα. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μαντά. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μπάμω! Πού πήγε το κινητό σου? Εκεί πήγε, δεν πειράζει. Κάτσε. Το κρύβεις άμα θέλεις, ρε. Ναι. Κοίτα, χάθηκε ως διαμαγεία στο κινητό σου. Πού είναι το κινητό? Διάβασε μια είδηση. Περίμενε. Α, όχι, πάμε σε ένα break. Παναγία μου, τι τραβάμε. Και γυρίσαμε το Rock and Report. Ρε φίλε, ο Δανίλ αυτός είναι υπέροχος. Είναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς. Συνεχίζουμε εδώ πέρα στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις μας. Ναι, ρε παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα. Τι έγινε? Εγώ έχω! Πολύ ξερά ήλα εδώ πέρα. Κοίτα σήμερα, στο Facebook γίνεται χαμός. Η Μπλε Στρουμφάκη λέει καλημέρα. Γεια σου, Μπλε Στρουμφάκη. Θεοί και οι δύο σήμερα. Άντε, βάμος! Πάμε! Η φίλη μας η φαρμακοϊποιή, η Σπυρούλα. Μα λέει, τι μαλλί είναι αυτό ρε μαντό, πανέμορφη, Φραν, λες υπέροχα ανέκδοτα, μην ακούς κανένα, αφού δεν έχω ευχαριστώ πει κανένα. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό, επειδή δεν λες. Έχω πει, του ισπανικού ανέκδοτο, αφού δεν το κατάλαβε κανείς. Τέλος πάντων. Για τη σφεντόνα. Η Κατερίνα λέει, για κάποιο λόγο σε μένα και την φίλη μου με θυμίζει αυτόν. Αλλά είσαι πιο καλύτερος, καλημέρα. Και έβαλε μια φωτογραφία από τον Μπρούσκο. Το έχουμε πει, ναι. Όχι, δεν μοιάζω. Ναι, το έχουμε πει, μοιάζεις. Τώρα κάτσε, μου έρχεται προφητεία, περίμενε. Γυρνά το πιο γρήγορα να σου έρθει. Μη σταματάς. Πιο γρήγορα, ρε. Έρχεται. Πες το. Έχω ανέκδοτο. Μου ήρθε ένα ανέκδοτο. Έλα, πέσω. Ανέκδοτο σου ήρθε. Έλα. Άμα το γυρίσεις ανάποδα. Περίμενε. Άμα το γυρίσω ανάποδα, λέει τον καιρό. Άντε. Τι καιρό θα κάνει. Πολύ καλό καιρό έχει έξω, παιδιά. Αύριο. Ήλιο, αύριο. Είναι ήλιο, τρελή. Ήλιο. Είναι τρελή. Ήλιο θα έχει, σας λέω, ήλιο. Πάμε παρακάτω. Τι είπες, ελευθέρω μου. Ανέκδοτο. Μήπως θα κλείσουμε νωρίτερα, να προλάβουμε να την πάμε κάπου. Πού να με πάτε, καλέ, δεν έχω ανάγκη εγώ από αυτά. Είναι κάτι σεντόνια με πόδια έξω. Αφήκετε με. Τι βουρλίζασαι, μωρέ. Βουρλισμένη. Πες καλέ παρακάτω τα comments. Πες γιατί δεν είναι και πολύ καλά τα νεύρα μου σήμερα. Πες εσύ μία είδηση. Ένα μέτρο το. Comments. Δεν έχουμε άλλα. Α, αυτά είχαμε. Τι είναι κανόνα να τα γράψω εγώ. Έχουμε τη Μερούλα, η οποία μας λέει βομβάρδισέ μας με προφητείες, Μαντώ. Ανέκδοτο, θα σου πω αργότερα. Μαρία. Τώρα θα σου έρθει, αγάπη μου, ειδικά εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Σήμερα έχουμε 14 comments. Και ο Γόνα Μπι Μπίρντμαν μας λέει καλημέρα, μουτράκια όμορφα. Φράνη, σε αγάπη Μαντώ, είσαι σαν λιοντάρι θεά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, έτσι Μαντώ μου να... Α, όχι, το πάμε πριν αυτό. Αυτά, λοιπόν. Πάλι καλά. Στην επόμενη είδηση. Όχι, σε ένα κομμάτι, πρώτα και μετά σε είδηση. Κομμάτι. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Με κορυδεύεις και όλα. Με κορυδεύεις και όλα στην κοπέλα. Λες και έχω βγάλει απ' τη χαρά φτερά. Φτερά. Στα αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Δε σ' αρέσει. Σου το πω. Μες του τσατσα το σκοπό.
Θα σου το πω. Τι πάθη σήμερα. Πόσο τρελά σ' αγαπώ. Τσα τσα τσα. Τσα 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 τσα. Αχ, τσα τσα. Ωραίο τραγούδι. Πού το θυμήθηκες, ρε Νίκο, αυτό το τραγούδι. Τέλειο. Το ακούει κάθε μέρα. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης μηχανόβιος? Τι? Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης μηχανόβιος? Ο Άλεξ το ξέρει. Το ξέρει. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης μηχανόβιος? Ποιο είναι? Το αντίθετο. Ναι. Πες το. Βιομήχανος. Βιομήχανος. Πολύ τρελό, τρελό έτσι, τρελό ανέκδοτο. Και ένα άλλο σας έχω. Πώς λέγεται η γυναίκα του Καρεμπέ? Η γυναίκα του Καρεμπέ. Όχι Αντριάννα. Αντριάννα Εσμπαλίκοβα, κάπως έτσι. Πώς λέγεται η γυναίκα του Καρεμπέ, ρε παιδιά? Αντριάννα Σκλενερικόβα. Καραμπίνα! Boing. Ωραίο. Boing. Boing. Τι θα ακούσω ακόμα από σένα? Ήταν ανέκδοτα της Μαντώ ή το τραγούδιο του Νίκου. Δηλαδή, και τα δύο είναι ξεπέραστα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Πάμε. Έλα. Λοιπόν, είναι λίγο ευχάριστη αυτή η είδηση. Λίγο. Μικρά ενθαρρυντικά σημάδια για την υγεία του Σουμάχερ έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Μετά λέει από διάφορα δημοσιεύματα που επικαλούνταν πηγές και κυρίως λέει ανέφεραν στασιμότητα στην κατάσταση του Μάικλ Σουμάχερ, αυτή τη φορά ακούγεται κάτι αισιόδοξο από τη μάνατζερ και εκπρόσωπό του Ζάμπινε Κέμ. Η Κέμ έκανε λόγο για μικρά λέει ενθαρρυντικά σημάδια στην κατάσταση του Σουμάχερ. Ανέφερε πάντως ότι εξακολουθεί να δίνει μία μεγάλη μάχη για να ξεπεράσει τη σοβαρή κατάσταση στην οποία λέει βρίσκεται μετά τα τραύματα στο κεφάλι του που υπέστη κάνοντας λέει σκι στις Γαλλικές Άλπες. Γιατί μου κάνετε πλάνο με. Αυτό ήταν θαύμα. Τι έκανε. Αυτό. Έκανε αυτό. Τέλος πάντων. Μαντώ. Μην πεις τίποτα. Καλή, γιατί το κάνεις αυτό. Έτσι, αυτό έκανε. Τι λέει τώρα. Τσουμάχε. Αυτό ήταν το σημάδι το ενθαρρυντικό. Γιατί το διάβασε εσύ. Ναι, αλλά πριν δύο μέρες δεν διαβάσαμε ότι θα μείνει για πάντα φυτό. Μαντώ. Τι. Σήμερα μου έχει. Όχι, αυτό εδώ διάβασε λέει σε ένα άρθρο ότι ένα σημάδι ενθαρρυντικό που. Ναι, και εγώ το διάβασα. Δεν ήταν αυτό, ψέματα λέτε. Τώρα. Όχι, άκουσε με, εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν διαβάσαμε πριν δύο μέρες ότι ήταν χειρότερα. Ότι θα μείνει φυτό. Ναι, αλλά. Τώρα με λένε σήμερα καλά. Συγγνώμη, εσύ το διάβασε αυτό το πράγμα, αυτό το σημάδι που έδειξε. Ναι. Το είπε και ο Δάνιελ, αυτό που με την προθεσία. Λέτε ψέματα, παιδιά, δεν υπάρχει. Το Δάνιελ με την προθεσία. Αυτό που λέει το πουλάκι. Α, γι' αυτό έλεγε. Και από αυτό το σημάδι, από αυτό πήρανε θάρρος. Όχι! Είναι άλλη, είναι άλλη μία. Χαζομάρες του Άλεξ. Ναι. Το διάβασε εσύ, ρε, το διάβασε. Ψέματα μου λέτε. Ρε Μαντούρια, πάρε το δικό σου. Άντε καλέ από εκεί. Στείλε ένα μήνυμα στην οικογένεια του Σουμάχερ να έχουν δύναμη και. Να έχουν δύναμη. Σοβαρό. Να έχουν δύναμη και να. Σοβαρό με αυτό το μαλλί. Τι, σοβαρό ναι, μήνυμα, ρε. Εντάξει, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Να ξυπνήσει από το κόμμα που είναι και να. Αφού είπαμε ότι αν θα ξυπνήσει θα μείνει φυτό. Όχι, να ξυπνήσει και να είναι φυσιολογικός όπως ήταν και πριν. Αυτό είναι λίγο ρε, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, ε. Πήγε για σκι και βγήκε. Τέλος πάντων. Κουρεμένος, ναι. Εγώ για μαλλί πήγα χθες και βγήκα. Περαστικά. Περαστικά να πούμε και να το ξεπεράσει γρήγορα αυτό το πρόβλημα υγείας. Γρήγορα, γρήγορα. Σε χρειαζόμαστε πίσω, Μάικλ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Ομπάμα. Πάμε που θες εσύ. Ο Μπάρακ Ομπάμα λέει στην εκπομπή του Ζακ Γαλιφιανάκη. Ο αυτός είναι Έλληνας. Ναι, αμέ. Έλληνας είναι και κριτικός κιόλας. Κριτικάτσι. Βεβαίως. Και αλλά δεν ξέρει. Στην Αμερική. Ναι. Είναι ο Φράγκος Έντε της Ελλάδας. Είναι ο Ζακ Γαλιφιανάκης, είναι αυτός που έπεσε στο hangover. Δεν έχει ζει το hangover. Πιο πάνω, γιατί είναι πιο ψηλός από μένα. Όχι, το ίδιο ύψος έχετε. Και μουσια έχει. Και σε πάχος το ίδιο είστε, οπότε ναι. Ιδέες. Όλα κομπλιμέντα. Να σου πω, και χιουμορ έχει, ορίστε, μπορείς να κάνεις και εσύ. Και χιλιά έχει όπως εσύ. Βεβαίως. Και μουσια, σκάσε, είναι και κοντός. Λοιπόν, και έπεσε, ρε, δεν και έχεις και το hangover. Σκάσε. Σταμάτα καλή. Το hangover δεν το έχεις δει. Αυτός πρώτο, με το σκυλί που πήγαινε έτσι. Σκυλί έχεις κι εσύ. Τον κοροϊδεύεις τον άνθρωπο, ρε.
Δεν είμαστε ίδιοι. Με κορυδεύεις, λέει. Εγώ κορμάρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την ειδησούλα μας και τα σχολιάζουμε. Ο πρόεδρος της Αμερικής, λέει, επιδίδεται σε ένα χιουμοριστικό σκέτς ανάμεσα σε δύο φτέρες. Το χιούμορ, λέει, και ο αυτοσαρκασμός μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια ηγετών στο πλαίσιο προώθησης στόχων καινούριων νόμων και όλων αυτών που υπό άλλες συνθήκες θα ακούγονταν επικίνδυνα. Ο Μπάρακ Ομπάμα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κωμικό Ζακ Γιαλιφιανάκη, τη διαδικτυακή εκπομπή του έξυπνου χιουμορίστα και είπε μεταξύ άλλων σε ερώτηση του παρουσιαστή για το πώς αισθάνεται κάποιος όταν είναι ο τελευταίος μαύρος πρόεδρος, αυτός απάντησε: «Ειλικρινά πες μου, πώς αισθάνεσαι που θα είναι η τελευταία φορά που θα συνομιλείς με έναν πρόεδρο?» Καλά του τα είπε. Καλά, ο Ομπάμα τα παίξει πολύ μαγκάς, αλλά να ξέρεις ότι πήγε εκεί μόνο και μόνο για να παρουσιάσει ένα κάτι καλό θέμα, πρόσωπο, σύστημα υγείας που θέλει να κάνει. Καλημέρα! Έλα, θα έρθετε, θα μπείτε. Συγγνώμη, τώρα που έχεις γίνει ψωνισμένο. Παιδιά, έχουμε στο πλατό, θα σας δώσουμε το σπρίκι μάτσουν. Όλε! Ελάτε, θα σας κόψουν τα τέτοια. Ελάτε! Έχουμε εδώ τους νικητές του γύρω στο 2014. Φρίκι Φάντζο, παιδιά μου, ελάτε! Ρε Θεόφιλε, ελάτε εδώ. Καλή επιτυχία, πώς είστε? Σας σταματάνε στον δρόμο? Παιδιά, εντάξει, σε πρώτη και αποκλειστική μετάδοση έχουμε τους Φρίτσι. Φρίτσι! Τους Φρίτσι Φάντζο στο πλατό. Μετά από τον Θέμο, εμείς. Έτσι, εμείς εδώ, παιδιά. Παιδιά, πάμε γερά με τσαμπουκά, we trust you, we love you, μου. Κάργα. Κάργα, we love you. Είναι κάργα. Τι μαλλί είναι αυτό, δεν σ' αρέσει το μαλλί μου? Α, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τέλος πάντων, πού πάμε? Πάμε σε ένα break. Έτσι. Γεια! Τι έγινε, δεν μας έβαλες? Χρόνια πολλά! Γεια, χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Νίκο, δεν μας έβαλες χαλί? Α! Είπα και εγώ, λέω. Σωστάθηκα, είναι έψαξο. Πόπο, λοιπόν, ο Γιώργος μόλις μας έστειλε ένα ανέκδοτο, παιδιά. Θέλετε ανέκδοτο? Τι έκανε, μήπως το κλείσεις από πίσω? Δεν ακούγομαι. Το κλείσε. Πόπο, καλά που δεν το βάλες στα αυτή του για τέτοιο. Ανοιχτό είναι. Για την Κανίγιο. Είναι ανοιχτό. Γαλάτης. Δεν κατάλαβα. Όχι, βάλ το καλά, πάνω στην πλουζίτσα σου. Βάλ το καλή στιγμή. Έλα εδώ. Ρε, τι φωνάζεις από πάνω μας, τι φωνάζεις. Ήτανε αφορμή για να έρθει κοντά μου. Δεν πειράζει, ακούγεται από εδώ. Δουλεύει, ρε. Δουλεύει, λέει, το μικρόφωνο σου. Α. Χριστέ μου, τι έχουμε πάθει. Ο Νίκος έχει πάθει κεφαλικό πάνω. Μέχρι να το βάλεις, κάτσε να πω ένα ανέκδοτο που μας έστειλε ο Γιώργος. Λέει, ήτανε τρία σαλιγκάρια στις ράγες ενός τρένου και λένε μεταξύ τους. Οπ, ένα τρένο. Σπλάτς. Πούντο. Σπλάτς. Νάτο. Σπλάτς. Δεν κατάλαβα τίποτα. Σπλάτς. Ότι και καλά τα πάτησε το τρένο. Αυτό, ε. Α. Α, ωραία. Πέρασε ο σλάς. Σπλάτς. Σπλάτς, έλεγε, όχι σλάς. Σπλάτς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, να πάμε στα γκοσιπιά μας? Ναι. Πάμε. Και το Τσουμάχερ τι ήταν? Ο Τσουμάχερ, όχι ρε, δεν ήταν γκόσιπ αυτό. Αυτό ήταν είδηση για το Τσουμάχερ. Ε, τι, δεν ήτανε? Λοιπόν, μία έφηβη, και αυτή είναι σοβαρή, ακούστε. Μία έφηβη που πάσχει από λευκαιμία συνάντησε τη Μάιλι Σάιρους, παιδιά. Η Λούλου Μαρτίνες, μία νεαρή κοπέλα από τη Μινεσότα, δίνει μάχη για δεύτερη φορά με τη λευκαιμία. Σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, η μεγαλύτερη αδερφή της, η Μπρίτανη, θέλει, λέει, να κάνει κάτι ξεχωριστό για αυτήν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία καμπάνια μέσω Twitter, που στόχο είχε, λέει, μία συνάντηση της Λούλου με την αγαπημένη της pop star. Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό με το hashtag Miley του Λούλου και τη Δευτέρα το βράδυ η νεαρή θαυμάστρια βρέθηκε στα παρασκήνια της συναυλίας της Miley Cyrus να ανταλλάσσει δώρα και να φωτογραφίζεται με το είδωλό της. Αφού είχαν προηγηθεί φωνές, ένας ελαφρύς πανικός και ουρλιαχτά ενθουσιασμού όταν έμαθε, λέει, τα ευχάριστα νέα, η Λούλου λέει για τη συνάντησή τους: «Ήταν αξέχαστο, ήταν υπέροχο. Με ρώτησε αν είμαι καλά και μου είπε ότι της αρέσει το t-shirt μου». Μπράβο. Είδες! Η Μάιλι είναι καλός άνθρωπος. Έλα, κάνε, έκανε. Όχι όπως τον Νίκο που μας φωνάζει και μας ρουχηλιάζει, λες ότι έχει τη. Έκανε, Λίσσα. Όπως τα σκυλιά. Ποιος ο Νίκο? Μάιλι είναι θεάρα, είδες. Όχι μόνο ξέρει να βγάζει τα ρούχα και να τρίβεται από εδώ και από εκεί και να πάρει το τέτοιο και να κάνει και τέτοια πράγματα. Τι να πάρει το. Α, το. Το μαρτύριο. Το, σπίρι, το μαρτύριο, ναι. Πώς έκανε, καλέ Φράνη. Μαρτύριο το λέμε. Ωραία, λέξη δεν είναι. Ωραία δεν είναι.
Είναι όμορφη. Είναι σαν το μαρτύριο. Σαν το μαρτύριο. Τι κάνεις εσύ εκεί. Είδα το που σας λέω. Είναι προφητεία. Η προφητεία. Είναι αλήθεια. Είναι προφητεία. Παροπλάνησε τα μαλλιά σου. Τελικά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Να το βλέπεις, μου έρχεται η επιθύτηση, μου έρχεται. Πού προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Πες μου, πού προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Είναι κάπου στη θάλασσα, μου λέει. Κάπου στη θάλασσα. Παιδιά, λέτε να έχει γίνει αυτό που έγινε στη σειρά. Στα πόδια. Κάνει ρε, δάχτυλα. Όχι ρε, κάνω διαλογισμό. Α, με τα άλλα δάχτυλα, αν θες. Κάνω διαλογισμό με τα δάχτυλα. Έτσι. Όχι με αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπράβο στη Μάιλι, ναι. Να πούμε, συγχαρητήρια και να κάνετε τέτοιες κινήσεις, γιατί χρειάζονται έτσι, το έχουν πολύ ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν κουράγιο και να συνεχίσουν. Ο κύριος Χρήστος έχει καλό μάτι. Ποιος? Ο πατέρας σου. Γιατί? Γιατί του αρέσει από την αρχή η Μάιλι. Α, η Μάιλι Σάιρους. Ήξερε, έβλεπε κάτι καλό μέσα τη Μάιλι. Ναι. Το σηκώτη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη μας είδηση, γιατί θα μιλήσουμε για την Παολάρα μας, έτσι. Χάρισε για μία ακόμη φορά η Πάολα το μεροκάματό της σε συνεργάτες της. Ακούστε τώρα για να δείτε αν είσαι Παολάρα. Εγώ μπορώ να πω κάτι Παολά, πριν να το πεις. Όχι Παολάρα. Εγώ έχω φάει, κέικ φτιαγμένο από τα χεράκια της Πάολα Φωκά. Το ήξερες. Πού το βρήκες? Έφτιαξε ένα κέικ η μέρα που ήταν τα γενέθλια της Στάμπτα. Α, και ναι, το έδωσε. Τέλειο. Μπράβο της. Καλή τραγουδίστρια και καλή μάγειρα. Και μαγείρισα η Πάολα. Γεια σου ρε Πάολα. Σέρα. Να λέμε τώρα. Λοιπόν, το σχήμα που τραγούδισε ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Βάλε και λίγο Πάολα χαλή από κάτω. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ήταν ασφιχτικά γεμάτο από κόσμο, παρόλο που εκείνη είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση σχετικά με την ποιότητα των τραγουδιών της. Ο λόγος φυσικά γίνεται για την Πάολα, η οποία αποφάσισε να χαρίσει το μεροκάματό της στους συνεργάτες της ως επιβράβευση για την επιτυχημένη συνεργασία τους. Αυτό έγινε τον περασμένο Σάββατο, δηλαδή την τελευταία εμφάνιση του σχήματος στο θέατρο, όπου έκλεισε τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχημένη σεζόν. Μπράβο, ρε Παολά. Μπράβο! Και τώρα να πούμε κάτι. Η Παολά δεν παίρνει 10 ευρώ. Όχι, εντάξει. Παίρνει καλό μεροκάμαρ. Καλά κάνει. Μπράβο, είναι θεάρα. Από εδώ και πέρα. Δύο καλλιτέχνες είναι, μία η Πάολα. Πάντα καλημέρα και στην Πάολα. Και το έχει κάνει αυτό και ο Πλούταρχος, να ξέρετε. Τι? Καλά. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα μαλλιά δεν τα έκανε ο Χρήστος. Δεν τα έχει κάνει. Ο Χρήστος έχει στυλ. Γιατί ο Ντίνος τι πρόβλημα έχει. Ντίνο, δεν σου αρέσουν τα μαλλιά μου. Γιατί δεν είναι καλόγουστα τα μαλλιά μου, δηλαδή δεν κατάλαβα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι είσαι λίγο. Εντάξει, δε, είμαι λίγο έτσι, σήμερα. Έτσι. Είπαμε τι να κάνω. Πάμε στον γκάλο που μας να δούμε τι. Ναι, έχουμε ένα υπέροχο γκάλο που σήμερα έχει και πολλά να διαβάσουμε. Δίνω. Ο Justin Bieber αφιέρωσε στην Σελένα Γκόμεθ το τραγούδι του As Long as You Love Me σε live που έδωσε. Επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πώς το ζευγάρι είναι ξανά μαζί. Like, σας άρεσε. Ναι, ναι. Και κόμμα να νομίζετε πώς δεν θα έπρεπε να είναι πάλι μαζί. Και γιατί! Γιατί! Όχι, εμένα μου αρέσει. Γιατί! Πορκέ. Τι μας απαντήσαν τα παιδιά. Μας έδωσαν ένα 92% ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Και μετά ένα 8% που όχι. Λέει η φίλη μας Παμέλα, ας πούμε, δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Καλά, ναι. Δεν χρειάζονται να το ανακοινώσουν για να το καταλάβουμε. Αφού τις αφιέρωσε η Μαριάννα λέει, Χελένα drama coming up. Η Κάτια λέει, λατρεύω την Σελένα, ελπίζω να είναι ευτυχισμένη με ποιο αγόρι θέλει. Η Μπλε, δεν πρέθηκαν. Έχουμε κάτι χρόνια τώρα που ασχολούμαστε με το αν το έχουν ή δεν το έχουν. Ο Δενής, έλειος πια. Και η Αλεξάνδρα λέει, πιστεύω ότι η Σελένα πρέπει να τον παρατήσει γιατί ο Γιάστιν κάνει συνέχεια κακά πράγματα. Αφού είπε ότι ο Justin, ο Bieber, της αφιέρωσε τραγούδι πάνω στη σκηνή. Ναι, αυτό είπαμε. Ναι. Άρα σημαίνει ότι... Είναι αυτό! Ο Χριστός και... Σήμερα αυτό έχει ξεφύγει, είναι ζωντανό φίλε. Εκεί πάνω! Σήμερα δεν κρατιέται. Είναι τρελή. Τι έπαθε σήμερα. Αφού ο Χρήστος μου είπε ότι δεν του αρέσει. Τι είναι τούτο! Λοιπόν, εμείς να κάνουμε, να πούμε την τελευταία... Πες που θα σε βρουνε αύριο. Στο youtube.com κάνουμε το smart TV. Γκρις, για όσους... Στο Δάφνη λέει...
Τα σου έλεγα τώρα. Όχι, όχι, μην το κάνει. Ναι, όχι, όχι. Όχι. Για όσους δεν προλάβατε να μας δείτε σήμερα. Και αλλιώς. Αλλά. Δόντε. Αλλά μπορείτε να μας δείτε κάθε μέρα στις 11 η ώρα το πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ στο Λόγκα. Δόξα τον Θεό, είπε κάτι σοβαρά σήμερα. Bye! Κοίτα. Να προσέχετε το πουλί.